τον κύριο Στάθη Καλύβα, που είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έχετε ασχοληθεί αρκετά με το ελληνικό πολιτικό σύστημα και έχετε γράψει κιόλας και αρθρογραφείτε πολύ συχνά και στην Καθημερινή. Όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, πώς το βλέπετε, πόσο μπορεί να τραυματίσει το πολιτικό σύστημα Σιλίβδιν, ή πόσο θεωρείτε ότι για να μην έχουμε αυτό τον Σιλίβδιν τραυματισμό και αυτή την συνολική απαξία, θα πρέπει να υπάρξει, να χρησιμοποιήσω μια λέξη από το παρελθόν που την είχαμε χρησιμοποιήσει αρκετά παλιά, να υπάρξει αυτό που λέμε κάθαρση? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα που το τίθετε με τους όρους που το λέτε, γιατί ουσιαστικά δεν υυπάρχει καλή λύση σε αυτά τα προβλήματα. Αφενός, οι αποκαλύψεις αυτές δημιουργούν την αίσθηση ότι τα πάντα στη δημοκρατία λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια, ότι υπάρχει ουσιαστικά από πίσω ένα καθεστώς, θα έλεγα, σχεδόν μαφίας. Αυτό πέρα από τη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργεί την αίσθηση σε πολύ κόσμο ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά νομιμοποίηση. Και αυτό βλάπτει τη δημοκρατία εν γέννη. Απ' την άλλη, αν προχωρήσει κανένας σε τιμωρητικές, ας πούμε, επιλογές, μπαίνει ουσιαστικά στη δυσκολία που είχε η κάθαρση στο τέλος της δεκαετίας του 80. Ότι φαίνεται ότι χρησιμοποιεί μία πλευρά του πολιτικού τόξου τη δικαιοσύνη για να ξεκαθαρίσει τους αντιπάλους της, όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Οπότε ούτε και αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά, γιατί πάντα υπάρχει αίσθηση ότι η δικαιοσύνη χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο. Mm-hmm. Οπότε βρισκόμαστε σε ένα, θα έλεγα, διέξοδο με αυτά τα θέματα. Νομίζω η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή της Ιταλίας στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν ήρθαν στην επιφάνεια μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς. Ανέλαβαν πρωτοβουλίες, μάλιστα, οι ίδιοι δικαστές και η ίδια δικαιοσύνη. Υπόθεση καθαρά χέρια τότε. Ακριβώς. Σωστά. Το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας τελικά ήταν, αφενός δεν άλλαξε συνολικά η αντίληψη του κόσμου για τη δημοκρατία και το δημοκρατικό σύστημα, και αφετέρου κατέρευσε συνολικά το κομματικό σύστημα της εποχής και αναδείχθηκαν άνθρωποι που τελικά αποδείχθηκαν πολύ χειρότεροι από αυτούς οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί τότε. Όχι ότι οι πρώτοι είχαν κατηγορηθεί αδίκως. Mm-hmm. Οπότε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που δεν έχει εύκολες λύσεις, φοβάμαι. Ναι, και φαντάζομαι πιθανότατα οι λύσεις να έχουν να κάνουν και με θυσίες, διότι ενδεχομένως οι θυσίες δεν εξευμενίζουν απλώς το ακροατήριο, την κοινή γνώμη, αλλά δίνουν και μια απάντηση, ας πούμε, πιστική των πρωταγωνιστών για την παρακολούθηση των γεγονότων. Ίσως. Νομίζω η καλύτερη λύση, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, είναι όταν τα ίδια τα κόμματα, οι ίδιοι ηγέτες των κομμάτων αποφασίζουν να θυσιάσουν συνεργάτες τους στενούς, αντιλαμβανόμενοι ότι η προστασία τους είναι πολύ χειρότερη. Και το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν να συμβαίνει πολλές φορές, και έτσι το πράγμα, όχι, ας πούμε, μπορεί να πει κανείς, είτε ηρέμησε είτε στην κοινή γνώμη θεωρήθηκε ως μια απόδοση δικαιοσύνης, έστω και δι' αυτού του τρόπου, ναι, με την απόδοση ευθυνών. Ακριβώς, αλλά δυστυχώς αυτό που ισχύει πολλές φορές είναι ότι οι πολιτικές ηγεσίες δεν διστάζουν πάρα πολύ να θυσιάσουν συνεργάτες τους, και μάλιστα τους συνεργάτες εκείνους που κάνουν τις λεγόμενες βρώμικες δουλειές. Mm-hmm. Το είδαμε και πολύ χαρακτηριστικά πρόσφατα σε τελείως διαφορετικό επίπεδο, βέβαια, με την υπόθεση του Boris Johnson στην Αγγλία, ο οποίος, ενώ ο βασικός του, ας πούμε, συνεργάτης και βοηθός, ο Dominic Cummings, απεδείχθη ότι είχε σπάσει την καραντίνα, ότι είχε σπίρθει με τρόπο που δεν ήταν σωστός, ότι είχε πει ψέματα κλπ. Και παρά τη γενική κατακραυγή που υπήρξε στην Βρετανία, αρνήθηκε να τον θυσιάσει. Mm-hmm. Και βέβαια θα πληρώσει κάποιο κόστος γι' αυτό όταν έρθει η στιγμή. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολλές φορές πολύ στενός δεσμός ανάμεσα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα που το λέτε. Όταν λοιπόν τα κόμματα γενικά πολιτεύονται με αυτή τη λογική της ηθικής, του ηθικού πλεονεκτήματος, θυμάμαι παλαιότερα το σύνθημα «Σεμνά και ταπεινά» και όλα αυτά, και που προφανώς κάποιοι μπορεί να το έχουν έτσι φτιάξει ωραία για να ακούγεται και καλά και έβγα στα αυτιά, αλλά προφανώς φαίνεται ότι δεν μπορούν να το υπηρετήσουν οι περισσότεροι. Πέφτουν στην παγίδα που έστησαν για τους άλλους τελικά? Όχι μόνο πέφτουν, αλλά θα έλεγα όταν κανείς βλέπει κάποιο κόμμα που βάζει τα ηθικά θέματα, τα κάνει σημαία του, χωρί
χωρίς να έχει κάποιο άλλο μήνυμα. Και θα δώσω και το παράδειγμα της Χρυσής Αυγής. Έτσι, ας πούμε, αναδείχθηκε ουσιαστικά θεωρώντας ότι όλο το πολιτικό σύστημα ήταν σάπιο, ότι αυτά που βλέπουμε δεν ισχύουν και ότι τα μόνα που ισχύουν είναι αυτά που γίνονται στα παρασκήνια. Τότε θα έλεγα κανένας πρέπει να προσέχει το πορτοφόλι του, γιατί αυτοί συνήθως που τα χρησιμοποιούν αυτά είναι ακόμα χειρότεροι, όχι μόνο στο θέμα της διαφθοράς αλλά και γενικά, και χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα προβλήματα, τα πραγματικά που υπάρχουν, για να κερδίσουν ένα πλεονέκτημα πολιτικό, καθαρά δικό τους, και τελικά και οικονομικό, όπως αποδεικνύεται. Ή όταν προκύψουν τέτοια θέματα, μετά, αν θέλεις να διατηρήσεις όλη αυτή τη ρητορία, πρέπει να αγκαστείς να κάνεις πολλές θυσίες. Θυμάμαι ότι είχε γίνει αρκετά και για πολύ ίσονο σημασίας θέματα στην κυβέρνηση Καραμανλή, είχε γίνει και σε προηγούμενες κυβερνήσεις, και ίσως τώρα είναι η ώρα να γίνουν θυσίες και στην, και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τουλάχιστον αυτό ζητεί η κυβέρνηση ως μία ένδειξη διάθεσης για ξεκαθάρισμα όλης αυτής της εικόνας. Ναι, αυτό θα ήταν κατά τη γνώμη μου η καλύτερη, η πιο ικανοποιητική λύση. Δηλαδή ότι το ίδιο το κόμμα, στο οποίο αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, καθαρίζει τα πράγματα και κάνει μία, επιλέγει κάποιους τους ανθρώπους που έχουν χαρακτηριστεί ως υπεύθυνοι και τους εξαναγκάζει σε παρέτηση. Και ενδεχομένως υπάρχουν και συνέπειες στο μέλλον. Αλλά αυτό απαιτεί μια μεγάλη γενναιότητα από την ηγεσία ενός κόμματος, και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που τελικά ξεχωρίζει τα κόμματα μεταξύ τους. Τα κόμματα δηλαδή εκείνα που έχουν και τις ηγεσίες που έχουν τη διάθεση να θυσιάσουν σημαντικούς παράγοντες του κόμματος όταν αυτοί αποδεικνύονται ότι δεν είναι καθαροί, και τα κόμματα που δεν το κάνουν. Τώρα, ένα κομμάτι είναι αυτό, όλο αυτό το σκηνικό το πολιτικό που δημιουργείται στη χώρα λόγω των αποκαλύψεων. Ένα άλλο κομμάτι που το παρακολουθείτε πολύ και βλέπω αρθρογραφείτε συχνά και σημαντικά, έχει να κάνει με το κλίμα που δημιουργείται το πολιτικό και όχι μόνο και το κοινωνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβασα πρόσφατα και μια ανάλυσή σας στην Καθημερινή για τον φόνο του George Floyd και τα όσα έβγαλε στην επιφάνεια σχετικά με την περιθωριοποίηση των Αφροαμερικανών και το πρόβλημα του ρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε, ας πούμε, μια αποτίμηση μπορούμε να κάνουμε όλων αυτών των αντιδράσεων και των διαδηλώσεων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, μαζί με όλα όσα αποκαλύπτονται από πρώην συνεργάτες του κυρίου Τραμπ για τον βίο και την πολιτεία του. Έχετε καταλήξει αν τελικά όλα αυτά θα επηρεάσουν οριστικά το εκλογικό αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή εξακολουθείτε ακόμη να πιστεύετε ότι είναι πολύς πολιτικός χρόνος μέχρι τον Νοέμβριο που μπορεί τα πράγματα να τα αλλάξει, να τα ανατρέψει? Θα έλεγα το δεύτερο σε γενικές γραμμές, παρά το γεγονός ότι είναι σαφές ότι ο Τραμπ έχει υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, όχι τόσο από τις αποκαλύψεις. Το βιβλίο του Μπόλτον είναι ένα βιβλίο που έρχεται σε συνέχεια άλλων αποκαλύψεων και βιβλίων, τα οποία δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Γιατί αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι το ακροατήριο και η εκλογική βάση του Τραμπ ουσιαστικά αναγνωρίζουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πολλά μειονεκτήματα, αλλά παρόλα αυτά τον επιλέγουν γιατί θεωρεί ότι έχει κάποια άλλα πλεονεκτήματα. Οπότε οι αποκαλύψεις αυτές ουσιαστικά παραβιάζουν ανοιχτές τύρες. Δίνουν στους αντιπάλους του Τραμπ την αίσθηση ότι σωστά τον έχουν αποτιμήσει, αλλά δεν αλλάζουν τη στήριξη που δέχεται. Εδώ αυτό παλιά το λέγαμε αλλιώς, όταν έβγαιναν θέματα που αφορούσαν πρωθυπουργούς και λοιπά, το λέγαμε πολιτικό στεφάλ, ότι ό,τι και να του λένε δεν του κολλάει τίποτα. Μπορεί να είναι ένας τέτοιος, τουλάχιστον για το ακροατήριό του, ο Τραμπ, και αν ναι, αυτό μπορεί να προδικάζει και μια ανατροπή υπέρ του της σημερινής εικόνας? Σίγουρα δεν περιμένω, ούτε θεωρώ ότι το βιβλίο του Μπόλτον θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Αντίθετα, τα γεγονότα που ακολούθησαν τον φόνο του George Floyd και επιπλέον η όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία, η οποία στην Αμερική δεν έχει αντιμετωπιστεί με σωστό τρόπο και όχι αποκλειστικά με ευθύνη του Τραμπ, ένα μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ, είναι ότι το κράτος είναι ομοσπονδιακό, οι αποφάσεις αυτές είναι ανήκουν σε τις πολιτείες, στους δήμους, οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα διαφόρων αρχών που αποφασίζουν ποια πρέπει να είναι τα μέτρα, και δεν είναι εύκολο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ακόμα και όταν τον θέλει, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έδρασε με τον καλύτερο τρόπο, να επιβάλλει την άποψή της. Αυτό έχει δημιουργήσει μια οικονομική κατάρρευση, και το ισχυρό χαρτί του Τραμπ
πηγαίνοντας στις εκλογές του Νοεμβρίου ήταν ότι η οικονομία έσκιζε. Και ήταν πραγματικά μέχρι το Μάρτιο, η οικονομική κατάσταση, τα νούμερα, η αποσχόληση κλπ. Ήταν σε σημείο που πραγματικά έλεγε κανένας ότι θα έχει. Προδίκαζε την επανεκλογή του. Ακριβώς. Τώρα πλέον δεν έχει αυτό το χαρτί. Και δεν είναι σαφές ότι ακόμα και αν υπάρξουν βελτιώσεις, μάλλον είναι σαφές ότι ακόμα και αν υπάρξουν βελτιώσεις, η κατάσταση οικονομική τον Νοέμβριο δεν θα είναι καλή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μειονέκτημα για τον Τραμπ, γιατί όλα τα πολιτικά μοντέλα που διαθέτουμε, που προβλέπουν το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ, ουσιαστικά δείχνουν ότι όταν η οικονομία πάει άσχημα, ο κόσμος ψηφίζει εναντίον του απερχόμενου Προέδρου, όποιος και αν είναι αυτός, είτε δημοκρατικός είτε ρεπουμπλικάνος. Και φαίνεται ότι τα νούμερα δεν θα είναι καλά για τον Τραμπ. Οπότε αυτή πιστεύω ότι είναι η μεγάλη αδυναμία, η αχίλιος πτέρνα αυτή τη στιγμή με την οποία που χαρακτηρίζει τον Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και εγώ θεωρώ ότι η πόλωση που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, δεν θυμάμαι ποτέ σε όλη μου την ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες τέτοιου είδους πόλωση, πιστεύω ότι αυτό τελικά δεν ευνοεί μόνο τους αντιπάλους του, ευνοεί και τον ίδιο. Ναι. Διότι αν δούμε τα πράγματα να χειροτερεύουν από την πλευρά του στρατοπέδου των εχθρών του Τραμπ, είναι πολύ πιθανό να ωφεληθεί ο ίδιος. Η πόλωση έτσι κι αλλιώς, ναι, πάντα ευνοεί και ευνοεί κυρίως τις κυρίαρχες δυνάμεις και πολλές φορές και αυτόν που έχει την εξουσία, γιατί μπορεί να τη χειριστεί και να την κατευθύνει όπως ο ίδιος νομίζει. Τώρα, πριν κλείσουμε, επειδή θυμήθηκα πριν αυτή την ρίση της Ελένης Βλάχου, την είχε πει παλιά για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό Στεφάλ. Πώς ένας πολιτικός, επειδή είστε πολιτικός επιστήμονας και παρακολουθείτε συνολικά την πολιτική και εδώ και στο εξωτερικό και κυρίως τις δράσεις και την παρουσία των πολιτικών προσώπων, υπάρχουν συστατικά για να γίνει ένας πολιτικός Στεφάλ, δηλαδή να μην του κολλάει τίποτα, και πότε αρχίζει η κόκκινη γραμμή που αυτό το Στεφάλ αρχίζει πια και χαλάει? Κανένας δεν είναι απολύτως Στεφάλ, και μάλιστα το Ρίγκαν τον έλεγα με το όνομα του Στεφάλ στις ΗΠΑ, Στεφλόν τον αποκαλούσαν. Γιατί ακριβώς μπορεί να είσαι προστατευμένος από τις συγκολητικές ουσίες που κολλάνε στο τηγάνι, Φερρυπίν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάει κάποιος να χαράξει ένα τηγάνι για να βγάλει τα λίπη που κόλλησαν, ότι αυτό το τηγάνι θα το προστατεύσει. Αντιθέτως, το καταστρέφεις. Δηλαδή, κάθε πολιτικός, και ορισμένοι περισσότερο από άλλους, έχουν κάποια χαρακτηριστικά στα οποία έχουν ένα προτέρημα. Εκεί είναι, ας πούμε, το Στεφάλ. Δεν μπορούν να αντισταθούν. Ο Ρίγκαν, Φερρυπίν, το κατηγορούσαν πολύ ότι ήταν ηλίθιος, ότι ήταν ελαφρών βαρών, ότι δεν ήταν σοβαρός. Αλλά αυτό δεν έπιανε στους οπαδούς. Γιατί αυτό που έβλεπαν οι οπαδοί στο Ρίγκαν ήταν μια καθαρότητα. Ότι έλεγε το Α και το έκανε, το εννοούσε. Δεν ήταν, ας πούμε, πολιτικός του ήξης αυτή. Ναι. Οι οπαδοί του Τραμπ αυτό βλέπουν στον Τραμπ, ότι είναι ένας άνθρωπος που τα βάζει με το σύστημα, που δεν διστάζει να πει οτιδήποτε περνάει από το μυαλό του, με αποτέλεσμα να λέει συνεχώς και βλακίες, αλλά τουλάχιστον ένας άνθρωπος που δεν μοιάζει με αυτό που θα λέγαμε κλασικός με πολιτικός. Το κατεστημένο, ναι, ναι. Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τελείως απρόβλητος από το οτιδήποτε. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν μπορεί να διαχειριστεί μία σειρά κρίσεων, από τη στιγμή που η οικονομία καταραίει ή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, από τη στιγμή που γίνονται φασαρίες στους δρόμους και ο ίδιος φαίνεται να ρίχνει λάδι στη φωτιά αντί να ηρεμεί τα πνεύματα, τότε κάποιοι από τους οπαδούς του θα δυσαρεστηθούν και ενδεχομένως θα μετακινηθούν απέναντι, να μην πάνε να ψηφίσουν καθόλου. Στην πολιτική. Κανένας δεν είναι τελείως απρόσδεκτος. Προφανώς. Αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας. Και επειδή ξεκινήσαμε συζητώντας για τη διαφθορά, για την αδιαφάνεια κλπ. Το μεγάλο πλεονέκτημα της δημοκρατίας είναι ότι κανένας δεν είναι ουσιαστικά, δεν έχει την εγγύηση ότι θα κυβερνάει σε μια δημοκρατία. Έρχεται η ώρα. Είναι προσωρινός. Ακριβώς. Και εκεί υπάρχει δυνατότητα να ψηφίζει ο κόσμος εναντίον του. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που εγγυάται, όχι ότι η δημοκρατία είναι αδιάφορη. Εκτός και αν θέλεις να φτιάξεις ένα σκηνικό που να την αλλοιώσεις λίγο, όλη αυτή την λειτουργία που μας λέτε, προκειμένου είτε να φθείρεις απολύτως, είτε να αδρανοποιήσεις τους αντιπάλους σου, προκειμένου να μπορείς να κυβερνάς ή να νομίζεις ότι θα μπορείς να κυβερνάς εσάι. Ναι, τότε βέβαια ξεπερνάμε τα όρια της δημοκρατίας, ξεφεύγουμε από αυτήν και δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για δημοκρατικό καθεστώς. Αλλά θα έλεγα ότι η δημοκρατία, παρά τα προβλήματα που έχει πολλές φορές και την αδυναμία που έχει να λύσει θέματα όπως η διαφθορά, έχει αυτό το υπερόπλο.
που είναι η δυνατότητα να ψηφίσει κανένας εναντίον των ανθρώπων που εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις, το οποίο δημιουργεί σε κάθε πολιτικό και το φόβο. Είναι η προσωρινότητα. Δεν έχει την πλήρη, ακριβώς, δεν έχει την πλήρη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι, πιστεύω, η αρχή και το τέλος, το α και το ω της δημοκρατίας. Ναι, και αυτό είναι καλό να το κατανοούμε και να το γνωρίζουμε όλοι, και εμείς που ψηφίζουμε και εκείνοι που επιλέγουμε να μας κυβερνήσουν, και να κατανοούμε ότι όταν κάποιος κυβερνά και λέει ότι οι άλλοι τελείωσαν τώρα και εγώ θα είμαι για πάντα, αυτό κάθε άλλο παρά δημοκρατικό είναι, και δυστυχώς το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από πολλές κατευθύνσεις να λέγεται, και δείχνει πιθανότατα και μια προώρη αλαζονία της εξουσίας που μπορεί να έχει κυριεύσει πολλούς. Και συνήθως αυτή γυρίζει μπούμεραγκ, όπως Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα, για την επικοινωνία. Και εγώ σας να είστε ευχαριστώ. Καλά. Καλή σας μέρα.